Στέφανος είναι από ένα φυτό κάτω εκεί που είναι στην Ιερουσαλήμ, σαν τη λιγιά, εύκαμπτο, αλλά έχει πολύ αιχμηρά και δολοφόνο αγκάθια. Πρέπει να το ξέρουμε όλοι, γιατί θα έχουμε εμπειρία. Με ένα μικρό τραυματισμό στο κεφάλι μας και μια γρήγορα θα έχει το αίμα ποτάμι. Γιατί? Διότι η περιοχή του εγκεφάλου του Λαγί και της Οκεανίου Νευρώσεως είναι αγιοβρυθέστατη. Βρύθη από μικρά αγία με το παρεμικρό αίμα ποτάμι. Όπως και αίμα πολλά. Γι' αυτό είναι πολύ επώδυνο. Αυτό βέβαια το στεφάνι έγινε προς τιμή εντός εισαγωγικών μόνο στο σωτήρα μας Κύριο. Γιατί στους άλλους τότε, γιατί η θανατική ποινή, η σταυρική ποινή, γινότανε, όπως ξέρετε, στους δούλους, στους προδότες και στον Χριστό μας έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά ο κάνθινος αυτού του ίδιου Στέφανος, ο τόσο υπόλοιπος, έγινε όμως την ποινή μας. Σκεφτείτε, ανέφερε την πρώτη αιμορραγία από τη φραγγέλωση, άλλη αιμορραγία. Και αυτά τα κάθια γύρω όλη η περιοχή από την κεφάλι. Το αίμα να ρέει χρονιδόν. Εδώ είναι η οδός που οδηγεί προς το Γολγοθά. Βέβαια, αλλαγμένοι βλέπετε τον δρόμο σήμερα, βλέπετε από εδώ από εκεί μαγαζιά σπίτια. Αλλά την παρουσιάζω όπως είναι αυτή τη στιγμή. Εδώ είναι ένα αποτύπωμα στα ιστορικά που ακουμπάει η κυρία η τουρίστρια. Είναι το σημείο που ο κύριος μας έπεσε λίγη στο δίκαιο από την πόλη και στηρίχθηκε εκεί στον τοίχο εκεί, όπως αναφέρουν οι ιστορικοί. Εδώ, που δώσω που βλέπετε τον σταυρό, το μεταφέρει και σκεφτείτε ο σταυρός. Δεν το βλέπουμε όμως βλέπουμε σε γεωγραφίες και είναι λίος και στυλπνός. Ήτανε με ρόζια και ζύγιζε πάνω από 50 κιλά. Σκεφτείτε τώρα, στο πληγιασμένο αυτό σώμα, πληγιασμένος, χωρίς να έχει πει διψασμένος, κουρασμένος τόσο μέρες, προσευχή που ήταν το γιατί και με αυτά τα βασανιστήρια, τι υφίστατο αυτός ο άνθρωπος, το πούμε γιατί ήταν και θεάνθρωπος, θεός και άνθρωπος. Τώρα, τα ρόζια από αυτά τα ξύλα, τα εχμηρά, μπαίνανε μέσα στις πτυχές που είχαν ήδη δημιουργηθεί από νωρίτερα. Και σκεφτείτε να κάνει αυτή την πορεία και με αυτή την ένταση, με την τάση, με αυτό το βάρος, μπαίνανε βαθύτερα. Ανοίγανε πιο πολύ τις άρκες, θα δείξω σαν και εικόνα μετά πώς ανοίγανε τις άρκες, ανοίγανε τις άρκες και το αίμα πάλι δεν είναι ο κρυμμυδόν. Εδώ η άλλη η μεγάλη δημοσία θάρκωση πάνω, όταν έγινε η στράπωση. Βλέπετε, εδώ είναι η παλάβη. Εδώ είναι το χέρι του Δημίου, ο οποίος καρφώνει τον ήλιο. Αυτός ο ήλιος, αυτό το καρφί, το μαύρο, το βλέπετε, έτσι. Είναι διαστάσεις 15-20 εκατοστόλεπτα. Μήκος. Πλάτος 1 εκατοστόλεπτο. Και αυτό, ευχαριστώ πολύ, και αυτό το καρφί που έμενε μέσα, στα χέρια είναι δύο κόμψη, μία στην παλάμη ή στον καρπό. Καρπό λέμε στην ανατομική, καρπός λέγεται αυτή εδώ η περιοχή και παλάμη αυτή εδώ. Είτε εδώ μπει, είτε εκεί, είναι επώδυνο, αιμορραγία μεγάλη βρύθη αγκίων, αλλά και νεύρο. Εάν, δηλαδή εδώ περνάει το μέσο νεύρο, εδώ ακριβώς, έτσι αυτή η βρύση είναι το μέσο νεύρο. Είναι ανεύρο που όλοι θα έχουμε εμπειρία κάποια φορά, όταν χτυπήσουμε σε κάποια γωνία εδώ στον αγκώνα, που περνάει ένα νεύρο, σαν ηλεκτρίζεται το χέρι μας, έχετε δει τι πράγμα, έτσι. Αυτό προσετίθετο στα μέχρι τώρα βάσανα και όλα αυτά που περνούσε. Ο Κύριος. Το πάμε εις τους πόδας του Ιησού, στα πόδια. Κάντε εκτελεήματος λέει. Πάλι εκεί, εις τον ταρσό ακριβώς αυτό το σημείο, ήδη έχει πει το καρφί μέσα, με αυτές τις διαστάσεις που ανέφερα, και τα πόδια σε αυτή την μορφή που βλέπετε. Εδώ είναι ανατομικές τομές που είναι αυτό το μισή που λέμε, εδώ που μπήκε στον ταρσό που είναι το καρφί εκεί, και δείχνει ακριβώς την αγκιοβρύχεια της περιοχής αλλά και τα νεύρα για να μας δώσει την πραγματική εικόνα του πόνου που ένιωθε. Μετά στο χέρι από το πόνο. Πάλι είναι μια εικόνα εδώ του καρφί ο ήλος. Σας είπα προηγουμένως, εδώ αυτό είναι το μέσο νεύρο που λέμε. Όταν έμπαινε στον καρπό, αν ήταν μέσα στον καρπό, σχεδόν προσέκρουε ευθέως και έκοβε το νεύρο. Αν ήταν πάλι παρακάτω, στην αρχή εδώ, στην παλάμη, είτε το τόξο αυτό είναι αρτηρίες. Αρτηρίες αυτές και αγκία. Η αιμορραγία πάρα πολύ μεγάλη.
ενώ έλεσε πάει σε μια τομή, μέχρι που έφτανε το τραύμα. Από το δέρμα, λίπος και στο μη. Βλέπετε το μάτσο, πήγε. Επομένως, μέχρι τώρα, ανακεφαλαίωνοντας. Πώς πέθανε, γιατρέ, ο Θεός ο Παρασταυρός, πώς πέθανε. Ένας άνθρωπος εξαντλημένος, διψασμένος, πεινασμένος, με ένα μεγάλο στρες που περνούσε ψυχολογικά. Χάνοντας αίμα, πολύ αίμα. Μιλάμε για πολλά τραύματα, αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει εδώ κάτι. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε η Θεότης στη μέση, αυτός έπρεπε, ο κύριος Μωσήμος, να είχε εγκαταλείψει την πορεία προς τον Γολγοθά από την αρχή, μετά από μερικά μέτρα. Πέρασε όμως όλα αυτά, υπέστη την γύρωση και στα πόδια και στα χέρια, έξεμος πραγματικά και έπαθε ένα ολιγενικό σοκ που λέμε. Τι είναι το ολιγενικό σοκ? Το αίμα καθάνθρωπο στα σώνα, λέμε, ότι έχει 5 κιλά αίμα. Μετά από όλες αυτές τις εμπειρίες, τα καρφώματα, με την φραγγέλωση, χάνει συνεχώς, χάνει αίμα. Και ο υδρότας πάλι, είναι και αυτό το υγρό που έρχεται και χάνει πάλι όγκο το αίμα. Και φτάσαμε στην κατάσταση που λέμε την κατάσταση που χάνοντας το αίμα άρχισε να χάνει και αισθήσεις και να λειτουργεί. Αυτό που λειτουργήσε, όπως έρμα και λειτουργήσε ο Σίμων, ποιος λειτουργήσε. Σίμων Κυριναίος. Περάσαμε. Ναι. Δεν άκουσα. Θα σε ευχαριστήσουμε. Μου ευχαριστείς. Κώστα μου, αν μου ευχαριστείς, εμένα με ευχαριστείς. Λοιπόν, αυτό είναι το σηκώτη, δείχνω την αγιοβήθεια στο σηκώτη, για να αποδείξουμε μετά και να μην είχε πεθάνει ο κύριος Μωυσής από αυτή την ολιγενία, την καταπληξία, την ορθοστατική, θα πήγαινε από αυτό που πέστε μετά, από τον λογισμό. Τι είναι ο λογισμός? Οι λόγοι είναι μια πέμπλα που λέγεται στο χρυό σιδερένια, 2,5 μέτρα μήκος, μπροστά, έχει, θα δείξουμε την εικόνα. Εδώ είναι ακριβώς το σηκώτη. Πώς σκίστηκε, κατά τη στιγμή που διαπέρασε, το σώμα του κυρίου Μωυσή Χριστού. Λοιπόν, εδώ είναι διάφορα τραύματα. Όλα τα τραύματα αυτό που περιγράφει η ανατομική και η χειρουργική τα υπέστη. Ευχαριστούμε τον συμπατηράτη μας. Συγγνώμη που θα γίνει. Δεν έχω την συνάντηση. Λοιπόν, εδώ είναι όπως είπαμε το ανθρώπινο σώμα. Με τον λογισμό που έπα του λαγή, περνάει, αλλά από τη φάση που είσαι επάνω της αυριτικής ανατόσεως, εξηγούμε τώρα πώς επήλθε ο θάνατος. Όταν είστε κρεμασμένος, δοκιμάστε πάνω από όσο να κρεμαστείτε. Όταν είστε κρεμασμένος, δεν μπορείτε να εκπνεύσετε. Μόνο μια εισπνοή κάνετε. Όταν υπάρχει αυτή η εισπνοή, μένει ο θώρακας γεμάτος αέρα τα πνευμόνια μέσα. Ο αέρας που είναι μέσα σε διάταση και παραμορφώνεται και μετά μια ώρα για εικόνα που έχει θώρακα του κυρίου, όταν είναι ο θώρακας διωγωμένος ακριβώς εκείνη τη στιγμή, αναπτύσσονται μέσα μεγάλες πιέσεις. Οι πιέσεις αυτές εμποδίζουν το αίμα που έρχεται από τις φλέβες για να εμπλουτίσει και ένα μέσο της καρδιάς, να οδηγηθεί στα πνευμόνια για να οξυγονωθεί και να πάει σε όλο το ανθρώπινο σώμα. Αυτή είναι η λόγη. Είναι τόσο φωνικό άμα το δείτε τι πράγμα είναι, φαίνεται νομίζω σε όλους και εντύπωση, και εδώ κάτω βγάζανε τον αντίστοιχο σιδηρένιο γνωστό. Λοιπόν, βλέπετε την εικόνα του κύριου Μωυσή Χριστού. Βλέπετε παραμορφωμένος ο θώρακας, είναι όπως λέμε σε κατάσταση εισπνοής. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Διότι οι μεσοπλευρινίες που βρίσκονται εδώ, οι μεσοπλευρινίες δομές, όπως είναι τα πλευρά μεταξύ των πλευρών, είναι ο έξω και ο έσω μεσοπλεύριος. Ο έξω μεσοπλεύριος βοηθάει την εισπνοή, ο έσω μεσοπλεύριος βοηθάει την εκπνοή. Δεν μπορεί όμως αυτή τη φάση να κάνει την πολύ. Δοκιμάστε ένα στρεμολόγικο, να δείτε δεν μπορείτε. Σκεφτείτε με τόσα τραύματα, με τόσο τέτοιο γενικό τόσο σοκ το έχει να αφήσει, που είναι. Επομένως, εις το ποινικό θανάτου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός απέθανε από όλη γενικό σοκ, από κυκλοφοριακή ανεπάρκεια και από ασφυξία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο.